Ξεκινάει η τρίτη δημόσια ανοιχτή τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μας. Σήμερα 3 Φεβρουαρίου. Παρακαλώ την γραμματέα μας να πάρει παρουσίαση. Παρόντες στην τρίτη τακτική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου είναι οι εξής. Οι αντιδήμαρχοι, ο κύριος Γεωργουλόπουλος Διονύσιος, ο κύριος Βαβασάκης Δημοσθένης, η κυρία Κάραγιαν Οσάνα, Μανά, ο κύριος Βαδάς Χρήστος και οι δημοτικοί σύμβουλοι, η κυρία Μπρεμιώτη Μαρία, ο κύριος Παπαμιχαήλ Βασίλειος, ο κύριος Μιχαλόπουλος Βασίλειος, ο κύριος Βάσης Νικόλαος, ο κύριος Ανδριόπουλος Μιχαήλ, ο κύριος Δήμας Ιωάννης, ο κύριος Χατζηστεφάνου Φιλάρετος, ο κύριος Κασιδόκος Παντελής, ο κύριος Φέτσας Κωνσταντίνος, ο κύριος Αγαλιώτης Ιωάννης, ο κύριος Πανάς Πυράγγελος, η κυρία Σίνα Χόβρη Μαρία, ο κύριος Κοντονής Διονύσιος, ο κύριος Αργυρουδάκης Ελευθέριος, ο κύριος Δρόσος Παρασκευάς, ο κύριος Δαβάκης Δημήτριος, ο κύριος Ματόπουλος Αθανάσιος, ο κύριος Δόγκας Δημοσθένης, ο κύριος Πασακυριάκος Κωνσταντίνος, ο κύριος Βαλάτας Σπυρίδων, ο κύριος Κιούκης Δημήτριος και η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κυρία Γυροπούλου Λουδία. Επίσης είναι παρούσα και η κυρία Λεντή Τομοπούλου Άννα Βασιλεία, η πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Δημοτικής Ενότητας Βουλιαγμένης. Συγγνώμη. Επίσης να ενημερώσω το σώμα ότι η κυρία Τσιριγότη βρίσκεται εκτός Αθηνών και έχει ειδοποιήσει ότι δεν θα έρθει. Ο κύριος Σωτηρόπουλος και ο κύριος Ψαλίδας επιστρέφουν τώρα με αρκετά μεγάλη καθυστέρηση από το Άγιον Όρος όπου βρίσκονται αυτές τις μέρες. Λόγω μπλόκων λοιπόν δεν έχουν καταφέρει να είναι στην ώρα τους, αλλά μας ειδοποίησαν ότι έρχονται και ο κύριος Ζιγούρης έχει καθυστερήσει. Και θα έρθει. Εδώ κάτι έχετε. Γιατί κάνει το μία αλλαγή. Περιμένει. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ναι, εδώ την έχουμε σημειώσει. Λοιπόν, ο κύριος Δήμαρχος έχει να κάνει κάποια ανακοίνωση πριν ξεκινήσουμε με τις ερωτήσεις. Θα ήθελα απλά και μόνο, επειδή σήμερα είναι ένα θέμα το οποίο θα χρειαστεί αρκετό χρόνο για να αναλυθεί. Θα ήθελα να παρακαλέσω στις πρώην ημερησίες διατάξεως συζητήσεις να είμαστε ακριβείς και φιδωλοί. Θα προσπαθήσω και εγώ να απαντήσω όσο δυνατόν γρηγορότερα και συντομότερα και ουσιαστικότερα. Να πω επίσης ότι η σημερινή συνεδρίαση και αυτή μεταδίδεται ζωντανά μέσω της webικής τηλεόρασης του Δήμου. Και επίσης να πω εν όψη της συζήτησης του πρώτου θέματος, ενημέρωση επί των εξελίξεων στην ιδιωτικοποίηση του Αστέρα της Βουλιαγμένης, αν και θα μιλήσουμε με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια, η συγκεκριμένη ενημέρωση δεν θα γίνει από μένα. Εγώ, όπως είχα ενημερώσει το Δημοτικό Συμβούλιο, μετέβη την προηγούμενη εβδομάδα και είχα μια μακρά συνεργασία και συζήτηση με τους ανθρώπους του ΤΑΙΠΕΔ, παρουσία της νομικής υπηρεσίας του Δήμου για να δούμε τα νομικά ζητήματα τα οποία είναι σχετικά με την διαδικασία αυτή και ζήτησα από τους ανθρώπους του ΤΑΙΠΕΔ να παραστούν σήμερα εδώ και η παρουσίαση η οποία θα γίνει να γίνει από αυτούς. Συνεπώς σήμερα εγώ προσωπικά δεν πρόκειται να σας κάνω κάποια παρουσίαση, αν και έχω δει όλα τα στοιχεία. Πολλοί από εσάς έχετε πάρει την μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων που είναι ήδη ανερτημένη από το 19 του μηνός στο διαδίκτυο. Σήμερα λοιπόν από πλευράς τα ΙΠΕΔ είναι βρίσκονται εδώ μαζί μας και θα πάρουν το λόγο όταν θα ξεκινήσει το θέμα αυτό ο κύριος Καρατσόλης Κώστας, ο οποίος είναι ο νομικός σύμβουλος της διοίκησης του ΤΑΙΠΕΔ, ο κύριος Γιώργος Φράγκου, ο οποίος είναι βοηθός γενικός διευθυντής ακίνητης περιουσίας της Εθνικής Τραπέζης και χειριστής του θέματος από πλευράς πολιτή, είναι ο κύριος Τσαγκαράτος Σπύρος Πολεοδόμος, ο οποίος είναι ο μελετητής του έργου.
ο κύριος Χλίκας Νίκος, ο οποίος είναι ο μελετητής της μελέτης περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων, η κυρία Μπάτσου, γνωστή νομίζω σε όλους μας ως πρώην πρόεδρος του ΟΡΣΑ και σύμβουλος της Εθνικής, και περίπου σε μία ώρα από τώρα θα είναι εδώ και για να ακούσουμε και τις δικές του απόψεις ο κύριος Στέριος Πισιόρλας, ο πρόεδρος του ΑΙΠΕΔ. Ούτως ώστε σήμερα όλοι εδώ από το Δημοτικό Συμβούλιο να φύγουμε καλύτερα ενημερωμένοι, πιο ουσιαστικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο θα διαχειριστεί, νομίζω, η πρόεδρος και το Προεδρείο τη σημερινή συζήτηση, η οποία χρειάζεται να, επειδή είναι μεγάλο το θέμα, έναν ειδικό τρόπο, μια ηρεμία, ούτως ώστε να μπορέσουν όσοι δεν γνωρίζουν τα πράγματα ή δεν έχουν ενημερωθεί από επίσημα χείλη, να αποκτήσουν μια πλήρη και σφαιρική εικόνα. Για τον λόγο λοιπόν αυτό, θα ήθελα λοιπόν να συντομεύσουμε να το πούμε αυτό, ότι να μην το κάνουμε είναι λίγο δύσκολο. Θα διακόψουμε την. Απλά να είμαστε λίγο ακριβείς και σύντομοι, καθότι για λόγους λειτουργικούς του Δήμου θα ήθελα πολύ γρήγορα τρία θέματα, τα οποία μόνο από τις επικεφαλίδες θα καταλάβετε το περιεχόμενό τους, να τα περάσουμε επί τροχάδιν προημερησίας διατάξεως, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τις υπηρεσίες να επιταχύνουν το έργο τους. Προσήλθηκε ο κύριος Μπελετσιώτης. Επί της διαδικασίας έχετε, κύριε Πασακυριάκο. Μήπως θα πρέπει να το κάνετε αυτό την ώρα που θα αρχίσει το θέμα? Γιατί είναι πρώτο θέμα. Όχι. Θέλω να προτείνω, αν μπορούμε, ή να μεταφέρουμε, να ξεκινήσουμε με το κύριο θέμα σήμερα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό, δηλαδή με τον Αστέρα της Βουλιαγμένης. Να γίνει παρουσίαση, συζήτηση ενδεχομένως, αλλά νομίζω, επειδή είναι μια διαδικασία που ξεχυλώνει οι ερωτήσεις, δεν λέω, μπορεί να υπάρχει κάτι πάρα πάρα πολύ σοβαρό, αλλά νομίζω ότι και αυτό είναι κορυφαίο ζήτημα, αν δεν υπάρχει αντίρρηση δηλαδή, να το δούμε, να προχωρήσουμε κατευθείαν σε αυτό. Πρώτο θέμα, κατευθείαν. Εγώ, ναι, αυτό που θέλω να προτείνω είναι να μην έχουμε πολλά θέματα προημερησίας, να τα συζητήσουμε στο επόμενο συμβούλιο ή όσα έχουμε να είναι λιγάκι σύντομα. Ωραία. Γι' αυτό ζήτησα και εγώ απλά να μην τροποποιήσουμε τη διαδικασία, γιατί δεν γίνεται αυτό, να τη συντομεύσουμε για να τελειώσουμε τα επόμενα 15 λεπτά και να μπούμε στην παρουσίαση κύριος, του. Ο κύριος Δαβάκης έχει παραιτηθεί από το στάδιο των ερωτήσεων, έτσι δεν είναι, και ο κύριος Πασακυριάκος και ο κύριος Δόγκας. Ο κύριος Ματόπουλος μόνο έχει μία ερώτηση, ο κύριος Κοντονής. Άλλος. Ωραία. Προχωράμε λοιπόν, ξεκινάμε μάλλον με τον κύριο Ματόπουλο. Καλησπέρα σε όλους. Θέλω να ρωτήσω, μια και το πρώτο θέμα αφορά ένα κομμάτι του παραλιακού μετόπου και ξέρουμε ότι ο Δήμαρχος ήδη από πέρυσι το Μάρτιο έχει ξεκινήσει μια επαφή με το Υπουργείο Οικονομικών και τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας και τώρα πρόσφατα με τη νέα διοίκηση της ΕΤΑΔ. Πώς προχωράει η υπόθεση για να αποδεσμευτούν παράλληλοι χώροι του Δήμου μας και να μας αποδοθούν προς χρήση, και με ποιους όρους προβλέπεται αυτό να γίνει και σε τέτοιο χρονοδιάγραμμα? Μια σύντομη απάντηση, ούτως ή άλλως πιστεύω θα έρθει σαν θέμα τακτικό για να το αναλύσουμε λεπτομερώς. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Στο ενδιάμεσο ζήτησε το λόγο και ο κύριος Πανάς, οπότε προηγείται. Κύριε Πανά, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς θέλω να ζητήσω συγγνώμη από όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και από τους δημότες του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για αυτήν την απουσία με αυτό το τελευταίο δίμηνο-τρίμηνο. Σοβαροί λόγοι υγείας σε μέλη της οικογένειας μου, αλλά και μια επαγγελματική εξέλιξη πολύ σοβαρή για την Αθήνα και την Ελλάδα, με οδήγησε να μην μπορώ να βρίσκομαι στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν παρακολουθούσα τα θέματα, δεν ενημερωνόμουν από τους συνεργάτες μου, Δημοτικούς Συμβούλους και μη, και είχα επαφή με πολλά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, με τον Δήμαρχο όταν είχε χρειαστεί σε κάποιες περιπτώσεις, παρακολουθώντας πάντοτε από κοντά τις εξελίξεις στην περιοχή μας. Θέλω να κάνω μία ερώτηση, ίσως να είχε συζητηθεί τις προηγούμενες φορές και μέχρι στιγμής δεν είχα πάρει κάποια απάντηση από τους δικούς μου συνεργάτες τουλάχιστον. Εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα έχει κλείσει το σουβλατζίδικο καντίνα που υπάρχει εκεί στην είσοδο του Ασκληπίου. Εμείς είχαμε ξεκινήσει μία μελέτη αναβάθμισης της εισόδου της πόλης από την πλευρά της Βούλας
και στο σχεδιασμό μας ήταν όταν λήξει η σύμβαση αυτή να απομακρυνθεί. Και θα ήθελα να μάθω αν αυτό είναι στο σχεδιασμό σας, να απομακρυνθεί, γιατί είναι ήδη φορτισμένο το σημείο. Και από όσο έχω δει, ήδη έχει ξεκινήσει μια μελέτη, συνεχίζει τη μελέτη αναβάθμιση του σημείου της εισόδου μέχρι τη διασταύρωση με την Βασιλέως Παύλου. Ήθελα να έχω μια ενημέρωση αν στην μελέτη αυτή και στο σχεδιασμό είναι η απομάκρυνση της καντίνας που δημιουργεί ένα αντιαισθητικό πρόβλημα στην είσοδο της πόλης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Πανά. Ο κύριος Κοντονής έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Κοντονή. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι επί του θέματος και πάντα σύντομος, όπως πάντα. Ένα είναι το θέμα μου κυρίως, έχει να κάνει με τις εντάξεις των δύο περιοχών, των εκτός και δύο περιοχών της Βούλας στο σχέδιο με τις... Κύριε Δήμαρχε, αν κάνω λάθος, μπορείς να με διακόψεις ανά πάσα στιγμή και να με διορθώσεις. Με τις εντάξεις αυτών των δύο περιοχών και νομίζω ότι οι μελέτες αυτές, οι δύο για την ένταξη, είναι από τις μελέτες εκείνες οι οποίες έγιναν δωρεά από συνδημότες μας. Θέλω λοιπόν εδώ να τονίσω το εξής και θέλω να ληφθεί σοβαρά υπόψη ότι η μεν μία περιοχή, η πρώτη στη Δερβενακίων, είναι φερόμενος ως ιδιοκτήτης ο αντιδήμαρχος ο κ. Βαμασάκης και γι' αυτό έχει αποχωρήσει την προηγούμενη φορά. Αν κάνω λάθος πουθενά θα με διακόψετε αμέσως και θα με διορθώσετε. Στη μεν πρώτη είναι φερόμενος ιδιοκτήτης ο κ. Βαμασάκης ο αντιδήμαρχος. Στην δε δεύτερη είναι ο συγγενής σας και θείος σας ο Γιώργος Ομάντεσης. Θέλω λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, να το εξής. Η πρώτη πολεοδομική, το πρώτο πολεοδομικό θέμα που θέατε από τότε που έχετε γίνει δήμαρχος, είναι μια πολεοδομική διευθέτηση, η οποία αφορά τον αντιδήμαρχό σας και τον θείο σας. Το οποίο δεν ξέρω αν είναι νομικά μη σωστό. Σας το είχα ξαναπεί και άλλη φορά σε αυτό το συμβούλιο, πρέπει να είμαστε και ηθικά σωστοί. Το ότι αποχώρησε ο κύριος Βασάκης κατά την συζήτηση του θέματος της ένταξης της περιοχής αυτής, την οποία έμαθα μάλιστα ότι το περάσατε και από την Οικονομική Επιτροπή προσφάτως, δεν μπορώ να πω ότι όλα σε αυτό το θέμα είναι νόμιμα. Θα παρακαλούσα να γίνει ένας φάκελος, ο οποίος να παρευρεθεί στην νομική υπηρεσία του Δήμου, να τα ελέγξει και αν μπορούν να έρθουν από εσάς, όχι από άλλον, να έρθουν οι ελεκτές δημόσιας διοίκησης, οι οποίοι θα μπορούν να το κοιτάξουν το θέμα αυτό, να το ελέγξουν και να μας πούν πώς έχουν τα πράγματα. Διότι δεν ξέρω αν υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις, γιατί ξέρετε μερικές φορές υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις, δεν μιλάω τώρα για το συγκεκριμένο θέμα. Μπορεί τα δεδομένα ή οι πληροφορίες που έχουν δοθεί στο δικαστήριο να μην είναι ακριβείς. Καλό θα είναι λοιπόν, πριν προχωρήσετε, να ελεγχθούν τα πράγματα αυτά, οι καταστάσεις αυτές, τα χαρτιά αυτά, οι φάκελοι αυτοί, από τους κατάλληλους ανθρώπους. Και οι πιο πλέον κατάλληλοι είναι οι ελεγκτές δημόσιας διοίκησης, κάθε μέτρο, τουλάχιστον. Αν έχετε κάποια άλλη πρόταση, δεν ξέρω. Θέλω λοιπόν, επάνω σε αυτό το θέμα όμως και πάλι, έχετε πει ότι αυτές είναι δωρεές από συνδημότες. Οι δωρεές αυτές πώς έγινε, πώς θα λειτουργήσουν. Οι ίδιοι οι συνδημότες δίνουν τα χρήματα στο Δήμο και ο Δήμος πληρώνει τις μελέτες, ή οι ίδιοι απευθείας πληρώνουν τους μελετητές. Και το τελευταίο, κύριε Δήμαρχε, και νομίζω ότι είναι και αυτό σημαντικό, είναι το εξής, ότι επιλέξατε να τα χρήματα αυτά, τα οποία τα κάνουν δωρεά οι συνδημότες μας, να πάνε στις δύο αυτές περιπτώσεις που σας επαναλαμβάνω, αφορούν τον αντιδήμαρχό σας και το θείο σας. Μήπως θα ήταν μια άλλη καλύτερη ιδέα τα χρήματα αυτά και οι μελέτες να πάνε, ας πούμε, στην αποχέτευση της Βάρης που δεν έχει αποχέτευση, στα πεζοδρόμια της Βάρης που δεν έχουν πεζοδρόμια, στα οδοστρώματα της Βάρης που δεν έχουν καλούς δρόμους. Ιδέες. Δεν θα μπορούσαν να πάνε εκεί τα χρήματα? Αυτές είναι οι ερωτήσεις μου και ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Κοντονή. Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο. Ωραία. Θα ξεκινήσω, θα επιχειρήσω ένα πολύ σύντομο στην ερώτηση του κύριου Ματόπουλου για το τις επαφές και τις εννοήσεις της ΕΤΑΔ. Έχουν γίνει τουλάχιστον 4 συναντήσεις με τη διοίκηση της ΕΤΑΔ και αυτή τη στιγμή συνεχίζονται οι συναντήσεις τεχνικών κλιμακίων του Δήμου και της εταιρείας ακινήτων του Δημοσίου. Νομίζω ότι το πλαίσιο
συμφωνίας έχει ήδη συμφωνηθεί, όμως υπάρχουν ορισμένα τεχνικά θέματα και ορισμένα νομικά θέματα τα οποία θα πρέπει να επιληθούν και θα επιληθούν μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Την προηγούμενη Πέμπτη είχε συμφωνηθεί να είναι ο κ. Τερζάκης κάτω εδώ για να πάμε να περπατήσουμε όλους αυτούς τους χώρους που θα παραχωρηθούν ή έχουν μπει στη διαδικασία να παραχωρηθούν στο Δήμο. Είναι μια πολύ δύσκολη και επίπονη διαδικασία και αυτή η διαδικασία θα ολοκληρωθεί, πιστεύω, μέσα στον ερχόμενο μήνα. Είχε ένα ατύχημα προσωπικό ο πρόεδρος της ΕΤΑΔ και ήταν λίγο για κάποιες μέρες εκτός. Εάν τα θέματα κινηθούν με την ταχύτητα η οποία έχει επιδείξει και ο Δήμος αλλά και η ΕΤΑΔ, πιστεύω ότι στις 16 ή 23 Μαρτίου θα μπορέσουμε να έχουμε αποφάσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΑΔ για πολύ σοβαρές εκτάσεις, οι οποίες θα παραχωρηθούν για διαχείριση στο Δήμο κάτω από συγκεκριμένο πλαίσιο και μέσα από συγκεκριμένη διαδικασία η οποία θα σας ανακοινωθεί και θα συζητηθεί βέβαια για να ληφθεί η σχετική απόφαση πριν την υπογραφή της οποιασδήποτε τελικής σύμβασης παραχώρησης. Πάντως είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο και πιστεύω ότι το επόμενο χρονικό διάστημα, αν δεν έχουμε θεαματικές αλλαγές σε επίπεδο πολιτικής, νομίζω ότι η συγκεκριμένη διαδικασία θα είναι μια πολύ σημαντική για τον τόπο επιτυχία, γιατί θα έχουμε πρόσβαση πλέον στις ακτές μας, διαχείριση στις ακτές μας, σε ένα πολύ μεγάλο μέρος των ακτών. Συνεπώς, νέα για την ιστορία της ΕΤΑΔ θα έχουμε περίπου σε 15 με 20 μέρες και το Δημοτικό Συμβούλιο θα είναι αυτό το οποίο θα ενημερωθεί και θα αποφασίσει σχετικά πριν προχωρήσουν τα θέματα για έγκριση στην ΕΤΑΔ. Πάντως, είναι μια θετική εξέλιξη προς σωστή κατεύθυνση. Όσον αφορά τον κύριο Πανά, για το θέμα της καντίνας αναψυκτηρίου, εστιατορίου, αυτό το οποίο βρίσκεται στην είσοδο του Ασκληπίου, πριν από περίπου 1,5 μήνα ανατέθηκε η διαδικασία μελέτης της εισόδου της πόλεως, της εισόδου από την πλευρά της Αθήνας, τέλος πάντων της Παραλιακής Λεωφόρου, και γίνεται μια μελέτη η οποία θα συμπεριλάβει όλο αυτόν τον χώρο της Βασιλέως Παύλου μέχρι την πάνω είσοδο του Ασκληπίου και το συγκεκριμένο χώρο ο οποίος σήμερα δείχνει ένα σημάδι εγκατάληψης. Να υπενθυμίσω ότι το συγκεκριμένο αναψυκτήριο φτιάχτηκε εκεί και ήταν χωρίς έγκριση, ήταν παράνομο και έγινε στη διαδικασία αυτή, τώρα είμαστε στη διαδικασία της υπαγωγής στο 41-28 για να μπορέσουμε 41-58 για να μπορέσουμε να έχουμε νόμιμη λειτουργία και να μπορέσουμε να μικρύνουμε τις διαστάσεις του, γιατί έχει πάρει, ξέρετε, εδώ στην περιοχή μας γενικότερα όλες οι εγκαταστάσεις δημοτικής διαχείρισης παίρνουν στεροειδή. Ξέρετε τι παθαίνουμε τα στεροειδή? Μεγαλώνουν, πρίζονται. Ξεκινάνε από 16 τετραγωνικά και φτάνουν μέχρι και 160, είναι τα τελευταία τα οποία μετρήσαμε. Κάποια εξ αυτών τα υπαγάγουμε και τα κατεδαφίζουμε, κάποια τα υπαγάγουμε για να μπορέσουμε να τα διατηρήσουμε νομίμως και να μπορέσουμε να τα αξιοποιήσουμε. Γι' αυτό σκέψη κατεδάφισης δεν υπάρχει. Υπάρχει σκέψη ένταξής του πολύ μικρότερο στην γενικότερη διαδικασία. Μιλάμε και με το Ασκληπείο για να μπορέσουμε να μεταφέρουμε και τις μάντρες του Ασκληπείου, καθότι και οι μάντρες του Ασκληπείου οι κάτω έχουν μπει σε κοινόχρηστο χώρο, όπως ξέρετε, και να μπορέσει να γίνει μια ευπρεπής είσοδος για την πόλη μας. Επιγραμματικά για την τελευταία τοποθέτηση του κύριου Κοντονή. Νομίζω, κύριε Κοντονή, ότι αυτοδιοικητικός με τη διαδρομή και την εμπειρία τη δική σας δεν πρέπει να πέφτει σε τέτοια ατοπήματα. Δηλαδή, όχι, εγώ σας άφησα έτσι για να τα πείτε όλα, να βγάλετε όλο το story αυτό, την άποψη. Δεν σας διάκοψα. Δεν σας διάκοψα, σας άκουσα στοικά να λέτε, να αφήνετε υπονοούμενα, να λιδωρείτε, αλλά στοικά
είπα θα έρθει και η δική μου σειρά να απαντήσω. Είναι λογικό, επειδή είμαστε καινούριος Δήμος, είμαστε μόλις η δεύτερη μας θητεία, εσείς που προέρχεστε από τη Βουλιαγμένη, να μην γνωρίζετε τα θέματα, τα πολεοδομικά θέματα της Βάρης ή της Βούλας. Και οι άνθρωποι από την Βάρη να μην ξέρουν καλά τα θέματα της Βουλιαγμένης. Είναι λογικό. Αυτό όμως δικαιολογείται για μία θητεία. Όταν υπάρχει πλήρης άγνοια των θεμάτων αυτών και στη δεύτερη θητεία, σημαίνει ότι προφανώς δεν παρακολουθούμε τα πράγματα όπως πρέπει. Εντάξεις περιοχών αυτών που υπαινήσεστε δεν γίνονται τώρα. Οι εντάξεις αυτών των περιοχών έγιναν το 1993 με την ψήφιση του Γενικού Πολεοδομικού του τότε Δήμου Βούλας. Και οι δύο αυτές περιοχές, και η μία στη Δερβενακίων και η άλλη εδώ στο Τρίγωνο, έγιναν το 1993. Από το 1993, οι διοικήσεις του Μάντεση, όπως είπατε, ή του Αποστολάτου, λόγω της παρουσίας ιδιοκτησίας ανθρώπων που ασχολούνται με τα κοινά, δεν θέλησαν να αγγίξουν το θέμα αυτό. Ήρθε μια διοίκηση η οποία είπε αυτές οι εκτάσεις, από τις οποίες περίπου το 40% ανήκει στο Δήμο με τις φορές σε γη, πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουν να είναι χωματερές, να αξιοποιηθούν, να πάρει ο Δήμος τα δικά του και συγχρόνως να σταματήσει να χάνει. Να σταματήσει να χάνει γιατί αλλάζει η νομοθεσία και αλλάζοντας η νομοθεσία, αυτά τα οποία θα μπορούσαμε να πάρουμε με τον νόμο Τρίτσι σε εισφορά σε γη πριν από την νομοθεσία του 2014, ήταν της τάξης του 40% για τις εκτάσεις αυτές, τώρα έχει πέσει το 28%. Αύριο θα βγει μια άλλη πιο φιλολαϊκή κυβέρνηση και θα το κάνει 12%. Όλα παίζουν. Συνεπώς, ξεκινήσαμε τη διαδικασία μελέτης πολεοδόμησης των συγκεκριμένων περιοχών για να μπορέσουμε να πάρουμε ως Δήμος αυτά που δικαιούμαστε. Αυτό το οποίο επίσης είπατε είναι ότι ό,τι λέει το δικαστήριο. Ποιο δικαστήριο? Έχει γίνει κανένα δικαστήριο? Δεν έχει γίνει κανένα δικαστήριο. Επίσης είπατε να το παραπέμψουμε στους ελεκτές δημόσιας διοίκησης. Γιατί να το παραπέμψουμε στους ελεγχτές δημόσιας διοίκησης? Έχει γίνει καμία απάτη? Έχει γίνει καμία καταπάτηση? Υπάρχουν διαδικασίες οι οποίες δείχνουν ιδιοκτήτες με τίτλους ή όχι? Αλλά το πιο βασικό, το οποίο επειδή τα βάλατε στη μαρμίτα όλα μέσα, μπλέξατε για τις δωρεάν μελέτες. Επειδή απουσιάζατε... Ρωτάγατε, αλλά ναι, είναι η γνωστή τακτική, και εγώ είμαι πολλά χρόνια στο κουρμπέτι, κύριε Κοντονή. Λέω λοιπόν το εξής: δωρεάν μελέτες, οι οποίες τις πήρε ο Δήμος, τις ενέκρινε σχεδόν ομοφόνος και η παράταξή σας τις ενέκρινε, λείπατε εσείς, ίσως γι' αυτό το λόγο τις ενέκρινε κιόλας, στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, 800.000 ευρώ, δύο... συμπολιτών μας, οι οποίοι με διαδικασία ανοιχτή και διάφανη δίνουν, εξοικονομούν στο Δήμο 800.000 ευρώ, να σας πω ότι πράγματι οι μελέτες αυτές είναι για να φτιαχτούν παιδικοί σταθμοί, για να φτιαχτούν πολιτιστικά κέντρα, για να φτιαχτούν αθλητικές εγκαταστάσεις και να φτιαχτούν πλατείες. Η συγκεκριμένη μελέτη, η οποία προσδοκά στο να μπορέσουμε μία από τις δύο περιοχές, εγώ κατά προτίμηση έχω αυτήν, να μπορέσει να έρθει συνολικά στην κυριότητα του Δήμου, είναι μία μελέτη πολεοδόμησης, η οποία με ανοιχτές διαδικασίες έγινε, μελετάται. Το τι ακριβώς θα γίνει θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο και το οποιοδήποτε πολιτικό σπέκουλο, νομίζω, δεν έχει απολύτως καμία θέση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Άρα... εντάξεις, όχι, δεν περιμένω. Οι εντάξεις. Ναι. Ίσως επειδή δεν ήταν αγωνιστικό. Το παίρνω πίσω. Το παίρνω πίσω. Ήταν αστεϊσμός, αλλά αν δεν το καταλάβατε. Αυτό ήταν αστεϊσμός. Λέω υπό την έννοια ότι ίσως επειδή έλειπε, δεν δηλητηρίασε την ιστορία αυτή. Πάντως, οι μελέτες αυτές οι οποίες έγιναν με ένα καθαρό τρόπο, οι δωρεές όλες.
Μάλιστα, όπως σας είπα, έχουν ελεγχθεί από τους επιτελετές δημόσιας διοίκησης. Εγώ θεωρώ μεγάλη επιτυχία της Δημοτικής Αρχής ότι καταφέρνει και μετακυλεί η κόστη του Δήμου σε επιφανείς ιδιώτες. Δεν θα μπω τώρα σε λογικές. Έτσι, μπράβο, που είναι απλά και μόνο σπέκουλο. Θα μπω μόνο στη λογική ότι ό,τι είναι χρήσιμο και καλό για τον τόπο, εγώ προσωπικά θα το υιοθετήσω, είτε αυτό έχει κόστος, είτε δεν έχει. Οι δωρεές λοιπόν οι οποίες έγιναν, δεν έγιναν για τη συγκεκριμένη μελέτη. Η μελέτη αυτή πολεοδόμησης νομίζω αξίας 36.000, πόσο είναι? Ναι, με την έκπτωση 20 τόσο. Αυτή η μελέτη λοιπόν έγινε με ανάθεση από το Δήμο, θα πληρωθεί από χρήματα του Δήμου και θα καταλήξει στο να βρεθεί ο Δήμος με μια πολύ καλή και θετική περιουσία, η οποία θα υπερβαίνει τα 16-17 στρέμματα. Αυτό λοιπόν δεν είναι πεδίο αντιπαράθεσης, πρέπει να είναι από αυτά τα οποία θεωρώ εγώ ότι πρέπει να είναι τα πεδία συνεννόησης για το πώς πρέπει να γίνουν, πώς πρέπει να αξιοποιηθεί η δημοτική περιουσία και πώς θα πρέπει να αυγατήσουμε, να μεγαλώσουμε, να πολλαπλασιάσουμε τα θετικά ωφέλη για την πόλη και τους πολίτες. Εάν δε υπάρχει η παραμικρή σκιά ότι υπάρχει συμφέρον, διαφθορά, διαπλοκή ή το οτιδήποτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, αν δεν θέλετε εσείς, φοβάστε μη σας μηνύσει κανένας, δώστε μου εμένα τα στοιχεία να τα διαβιβάσω εγώ στον εισαγγελέα και να πάει κάθε καταργάρι στον πάγκο του. Όταν όμως δεν υπάρχουν, το να ψαρεύουμε σε θολά νερά και να σπεκουλάρουμε επειδή κάποιος δημοτικός σύμβουλος έχει συγκεκριμένες ιδιοκτησίες, μικρές ή μεγάλες, και ο οποίος δεν συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων, γιατί έτσι λέει ο κώδικας, σημαίνει ότι όταν εμείς όλοι αποφασίζουμε για το Γενικό Πολεοδομικό, εμείς όλοι έχουμε ένομο συμφέρον για το Γενικό Πολεοδομικό, πρέπει να φύγουμε και το Γενικό Πολεοδομικό της πόλης μας να το ψηφίσουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Γλυφάδας και να ψηφίσουμε εμείς εδώ το Γενικό Πολεοδομικό της Γλυφάδας. Αυτά λοιπόν τα πράγματα δεν νομίζω ότι έχουν τόπο εδώ, ειδικότερα όταν συνεννοούμαστε και βρίσκουμε άκρες, χωρίς ο καθένας να επιχειρεί να σπεκουλάρει σε βαθμό τέτοιο που να υπονομεύει τα συμφέροντα της πόλης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμο. Πληρώνονται η μελέτη, η μία που γίνεται για την πολεοδόμηση των συγκεκριμένων περιοχών, πληρώνονται από το Δήμο της Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Όχι, δεν ήταν η ερώτηση. Γιατί, κάτσε, μην μου λες τέτοια, γιατί θα βάλω να παίξει playback την ερώτηση. Ωραία. Και τότε δεν θα μπορείς να κρυφτείς. Δεν έχω συγχυστεί. Όχι, δεν συνεχίζει. Δεν συνεχίζουμε. Για πες μου, Διονύση, ποια ήταν η ερώτηση. Γιατί δεν καταλαβαίνω. Πετάω αεροπλάνα όμως, αλλά δεν καταλαβαίνω. Εάν τα χρήματα των δωρητών έρθουν στο Δήμο και πληρώνουν. Αυτό ήταν άλλη ερώτηση. Αυτό ήταν μια άλλη ερώτηση, την οποία προφανώς επειδή έλειπε. Δεν ρώτησε αυτό. Ρώτησε για ποιον λόγο. Αυτό ήταν ένα ακόμα ερώτημα. Αυτό το οποίο ρώτησε ήταν κατά πόσον εμείς βάζουμε τους δωρεάν μελέτες να γίνουν για την πολεοδόμηση συγκεκριμένη, και το σπέκουλο ήταν ότι ήταν ιδιοκτησία του Μάντεση και ιδιοκτησία του Αμβασάκη. Το ξεπερνούμε. Το πώς θα πληρωθούν οι μελέτες. Οι ίδιοι οι δωρητές παίρνουν τα specification, δηλαδή τις προδιαγραφές που έχει δώσει η τεχνική διεύθυνση του Δήμου, οι οποίες είναι πολύ υψηλές. Οι μελέτες αυτές, ο μελετητής επιλέγεται από τους δωρητές, έχει ορίσει με απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο μηχανικούς του Δήμου, οι οποίοι είναι οι επιβλέποντες στην υλοποίηση της κάθε μελέτης, και ο μελετητής αμείβεται κατευθείαν από τους δωρητές. Εμείς το μόνο το οποίο κάναμε, με αίτημα νομίζω του κύριου Ματόπουλου ή του κύριου Δόγκα, δεν θυμάμαι, αντί να γίνει η τελική αποδοχή της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή, την αρμοδιότητα αυτή θα την ασκήσει το Δημοτικό Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση. Ωραία. Φτάνει. Ωραία, εντάξει, κύριε Κοντώνη. Κατευθείαν από αυτούς. Ούτε εμείς επιλέγουμε. Εμείς απλά τι λέμε, βάζουμε τέτοιες προϋποθέσεις ώστε οι μελετητές να είναι στο top 5% μεγέθους, κύρους, ειδικού βάρους, για να μπορέσουμε να έχουμε μελέτη η οποία θα είναι πλήρης. Έτσι, μπράβο. Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε. Μπορούμε να προσήλθει και η κυρία Κουρετζή, η πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Βούλας. Προχωράμε λοιπόν στο κανονικό κομμάτι της συνεδρίασης. Πριν ξεκινήσουμε με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, έχουμε...
Έχουμε πολύ γρήγορα τρία θέματα τα οποία νομίζω ότι θα μας διευκολύνουν να ξεκινήσουμε τη διαδικασία τώρα. Είναι αφορά την αποψήλωση κοινοχρήσεων των χώρων και οικοπαίδων για την πυροπροστασία. Για να μην έχουμε προβλήματα όπως αντιμετωπιστήκανε πέρσι, ζητώ να ξεκινήσουμε νωρίτερα τη διαδικασία, ούτως ώστε να, όπως ξέρετε, φέτος δεν θα μπούμε μόνο στα κοινόχρηστα, θα αποψηλώσουμε και ιδιόκτητα οικόπεδα, τα οποία δεν τα αποψηλώνουν οι ιδιοκτήτες και θα επιβάλλουμε στη συνέχεια τις... Συνεπώς, επειδή η μελέτη είναι... Δεν υπήρχε δυνατότητα να επιβάλλουμε τα πρόστιμα. Τώρα αλλάξαμε τους κωδικούς και αυτό μπορεί να γίνει. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω την πρώην μερισιακή διατάξεως συζήτηση και έγκριση του θέματος, έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης υπηρεσίας με τον τίτλο Αποψήλωση κοινοχρήστων χώρων και οικοπαίδων για πυροπροστασία. Υπάρχει κάποια αντίρρηση για να συζητηθεί το θέμα πρώην μερισιακή? Απλά ξεκινάμε περίπου 1,5 μήνα νωρίτερα. Ωραία. Κύριε Δήμαρχε, έχετε να μας. Την εισήγηση, η εισήγηση απλά και μόνο αναφέρει ότι ο τρόπος εκτέλεσης θα γίνει πρόχειρο διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 28 του 80 και το ύψος της μελέτης του ποσού για τις αποψηλώσεις ανέρχεται στο ποσό των 73.800 ευρώ και φέτος η μελέτη έχει αντί για 740 στρέμματα έχει 1.550 για να μπορέσουμε να καλύψουμε όλες τις περιοχές ακόμα και τα ιδιωτικά οικόπεδα. Υπάρχει κάποια ερώτηση, κάποια αντίρρηση? Ναι, είναι 60.000 ΦΠΑ. Ομόφωνα λοιπόν περνάει αυτό το θέμα. Το δεύτερο θέμα, το πρώην ημερησίας διατάξεως, όπως ξέρετε η... Συγγνώμη, κλείνει. Ορίστε. Τα κοινόχρηστα είναι περίπου 650 στρέμματα και τα υπόλοιπα όλα θα είναι ιδιωτικά. Και φέτος οι ιδιοποιήσεις για να μπορέσουμε να επιβάλλουμε τα πρόστιμα θα φύγουν με συστημένες επιστολές. Για να μην μπορέσει κανένας να πει ότι εγώ δεν ήξερα. Εννοείται. Η διαχείριση θα γίνει από εμάς. Λοιπόν, ομόφωνα το πρώτο προημερησίας. Περνάμε στο δεύτερο προημερησίας, κύριε Δήμαρχε. Έχουμε την έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης υπηρεσίας με τίτλο προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού. Όπως γνωρίζετε, επελήθη και αύριο το πρωί θα έχουμε επιτέλους 500 λάμπες για να μπορέσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας, καθότι οι λάμπες που ήρθαν στην προηγούμενη παρτίδα ήταν σχεδόν κατά 3/4 άχρηστες. Έχουμε 500 λάμπες που σημαίνει θα μας βγάλει για 2 μήνες. Ζητώ το πρώην ημερησίας διατάξεως για να μπορέσουμε την μελέτη που κάνουμε, η οποία είναι μεγάλη, να την ξεκινήσουμε τώρα. Είναι ύψους... η μελέτη είναι ύψους 160.000 και θα γίνει με την... με διεθνή διαγωνισμό. Όχι, μισό λεπτό. Θα γίνει με ανοιχτό διαγωνισμό, σύμφωνα με το 4281. Θα κάναμε για το εξοικονομώ. Όχι το εξοικονομώ, θα κάναμε την εξοικονόμηση ενέργειας. Ναι, αυτό όμως θα μας πάρει ο διαγωνισμός περίπου ένα χρόνο και η εγκατάστασή του θα ξεκινήσει από το καλοκαίρι του 2017 και μετά. Μέχρι τότε πρέπει να έχουμε δημοτικό φωτισμό. Με λάμπες νατρίου πάλι, κίτρινες μόνο και όχι άσπρες. Υπάρχει αντίρρηση για να συζητηθεί το θέμα? Συζητήθηκε ήδη, βέβαια. Ωραία. Καμία αντίρρηση στην ψήφισή του? Έχετε ερώτηση? Κύριε Κοντονή, έχετε ερώτηση? Το ύψος είναι 160.000. Πείτε μας, κύριε Κοντονή. Μπορείτε να μας πείτε γιατί αυτές οι λάμπες οι οποίες είχαν πάρει ήταν ελαττωματικές? Οι λάμπες που πήραμε ήταν ελαττωματικές, καθότι γιατί... Θέλω και να ολοκληρώσω. Δεν είχατε βγάλει προδιαγραφές που λέτε ότι είναι οι καλύτερες κτλ? Πώς βγήκαν, αφού οι προδιαγραφές ήταν σωστές, πώς τις λάμπες βγήκαν σκάρτες? Ναι. Μιλάμε τώρα για την τρέχουσα, όχι για αυτήν. Έτσι. Η τρέχουσα εργολαβία, με προμήθεια, συγγνώμη, συμμετείχε... κάποιος προμηθευτής, ο οποίος τελικά πήρε και τη δουλειά, ο οποίος έκανε ένσταση επί των όρων της προκήρυξης, όπου έθετε υψηλές προδιαγραφές, και η ένσταση αυτή και με παρένεση της αποκεντρωμένης, καθότι η εξέταση αντιστοίχων προσφυγών από την αποκεντρωμένη είχε δικαιώσει, επέβαλε τη συμμετοχή αυτού του προμηθευτή, ο οποίος φέρνοντας υλικό από τρίτες χώρες με πιστοποιητικό CE, ήταν ο φθηνότερος, πήρε τη δουλειά και περίπου από τις 4.000 λάμπες οι οποίες μας προμήθευσε, οι 3.200 κάηκαν
όντας στη θέση τους 2 ή 3 μέρες. Αυτό ήταν που ουσιαστικά δημιούργησε την ιστορία. Φέτος έχουμε βρει τρόπο και στις διαδικασίες διασφαλίζεται ο συγκεκριμένος μελετητής πρώτα απ' όλα, ο συγκεκριμένος προμηθευτής εξαιρείται πλέον από την διαδικασία της επιλογής. Απλά και μόνο φέτος δεν πρόκειται να κάνουμε αποδεκτή καμία ένσταση που αφορούν τις διαδικασίες των προδιαγραφών για τις λάμπες, ούτε με την παρένεση και την έγκριση της περιφέρειας. Θα πάρουμε την ευθύνη εμείς να κρατήσουμε τις λάμπες σε επίπεδο τέτοιο, δηλαδή ή της Osram ή της Philips, και όχι αυτές οι οποίες είναι, ναι, έχουν επιστοποίηση, αλλά πώς την πήραν την επιστοποίηση, ο Θεός και η ψυχή τους. Η χρησιμοποίηση δε αυτών των λαμπών, όχι μόνο έκαιγαν τις λάμπες, αλλά έκαιγαν και τους μετασχηματιστές που είχαν, και σήμερα έχουμε βρεθεί το μισό μας δίκτυο να έχει καμένους και τους μετασχηματιστές. Είναι πολύ μεγάλη ιστορία και νομίζω ότι θα λυθεί τώρα. Υπάρχει κάποια αντίρρηση? Έχει ερώτηση και ο κύριος Δαβάκης. Παρακαλώ, κύριε Δαβάκη. Υπάρχει άλλος με ερώτηση? Όχι. Δεν ήθελα να λάβω το λόγο για οικονομία χρόνου, αλλά κύριε Δήμαρχε, θέλω να θέσω 2 ερωτήματα σε αυτό που είπατε. Οι ενστάσεις δεν συζητιούνται από την Τριμμελή Επιτροπή του ΕΚΠΟΤΑ του Δήμου στην Οικονομική Επιτροπή, ή όποια ένσταση εργολάβου? Βέβαια και συζητούνται. Πώς πήγε στα αποκεντρωμένη αυτή η ένσταση? Όχι, δεν κατάλαβα. Η Οικονομική Επιτροπή, ενέκρινε την. Εντάξει. Απλά και μόνο την ενέκρινε πώς. Την ενέκρινε πάνω στα αποκεντρωμένη. Την ενέκρινε ανάποδα. Την ενέκρινε η προσφυγή σε αντίστοιχο διαγωνισμό του συγκεκριμένου προμηθευτή, η οποία είχε γίνει στην αποκεντρωμένη, για αντίστοιχο διαγωνισμό, ο οποίος απορρίφθηκε από το συγκεκριμένο Δήμο. Στη συνέχεια πήγε στην αποκεντρωμένη και εγκρίθηκε. Αυτό λοιπόν το χαρτί αποτέλεσε δεδικασμένο και για μας. Οικονομική Επιτροπή. Στη δική μας Οικονομική Επιτροπή. Άρα φέρουμε ευθύνη σαν Οικονομική Όχι, δεν τον έχουμε εξοφλήσει και ούτε πρόκειται να τον εξοφλήσουμε. Εξαιρείται ο προμηθευτής, είπατε. Εξαιρείται. Ναι, έχουμε βρει τις διαδικασίες που θα μπορούμε να τον. Για κακή εκτέλεση. Εντάλμα πληρωμής δεν έχει κοπεί για το συγκεκριμένο προμηθευτή. Έχει κοπεί για το πρώτο μέρος της. Όπως ξέρετε, η σύμβαση. Δεν πρέπει να ακυρωθεί. Να ακυρωθεί, τι εννοείται? Αυτό που έχει εισπραχθεί, πώς θα ακυρωθεί? Δεν ήταν προβληματικό? Ναι, η προμήθεια, όπως ξέρετε, συμβάσει έχετε κάνει για τη Δήμος Οικονομικός, έχει ένα payment schedule, έχει ένα σχέδιο πληρωμών. Οι πρώτες δεν έχουν πληρωθεί όλα. Τα κρατάμε, αλλά οι πρώτες δόσεις έχουν πληρωθεί. Ναι. Άρα τις προβληματικές λάμπες. Οι προβληματικές λάμπες προέκυψαν στη διαδρομή. Δεν προέκυψαν την day one, δεν προέκυψαν την πρώτη μέρα. Γιατί είπατε αμέσως καήκανε, 3.200 καήκανε. Καήκανε, ακούστε, κάναμε την διαδικασία αυτή, φτάσαμε να μιλάμε με όλους τους Δήμους της Αττικής για να μπορέσουμε να δούμε αν το δίκτυο το δικό μας ήταν προβληματικό ή αν το υλικό. Έγινε μια εξαιρετική διαχείριση, σας διαβεβαιώνω. Έχει προσέλθει και ο κύριος Καγιόλης. Περνάμε λοιπόν στην ψήφιση του θέματος. Υπάρχει κάποια αντίρρηση? Όχι, ομόφωνα. Το δεύτερο προημερησίας διάταξη θέμα. Και περνάμε στο τρίτο. Κύριε Δήμαρχε. Το τρίτο είναι, όπως γνωρίζετε, κάναμε 3 διαγωνισμούς, οι οποίοι ήταν και οι 3 άγωνοι, είτε λόγω capital controls πέρσι, είτε λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών, για τα τιμίσθωση βαρέως τύπου οχημάτων για ειδικούς σκοπούς και μίσθωση ειδικών μηχανημάτων για καθαρισμό παραλίων. Είχαμε, για να μπορέσουμε να ανοίξουμε δρόμους και να γκρεμίσουμε επικείμενα, και για την εκβάθυνση του λιμανιού της Βάρκιζας. Αυτό πρέπει να ξεκινήσει τώρα νωρίς, να ξαναγίνει ο διαγωνισμός, ούτως ώστε ελπίζομαι αυτή τη φορά να μην είναι ένας διαγωνισμός 150.000 ευρώ. Ελπίζω αυτή τη φορά να έχουμε αποτέλεσμα. Για τον λόγο αυτό, επειδή ήδη υπάρχουν πάρα πολλά παράπονα, έχουμε να κάνουμε εκβάθυνση στο λιμάνι της Βάρκιζας από το 2014. Υπάρχει τρομερό πρόβλημα στο να μπαίνουν και να βγαίνουν μέσα οι αλλοίς. Πρέπει να ξεκινήσουμε και να κάνουμε, θέλουμε περίπου 2 μήνες, να έχουμε τουλάχιστον τον Απρίλιο μήνα τον εργολάβο ο οποίος θα κάνει την εκβάθυνση, και συγχρόνως υπάρχουν 2 δόσεις για τα σκάφη. Έχουμε να μεταφέρουμε τα αποσυρώμενα λόγω εγκατάλειψης και πέραν επισκευής δυνατότητας οχήματα του Δήμου, τα οποία είναι ακόμα στα εργοτάξια και πρέπει να πάνε στον ΟΔΗ δυστυχώς.
Και αυτό το πράγμα πρέπει να επιταχυνθεί. Για τον λόγο αυτό, παρακαλώ, όπως εγκρίνεται την έκτακτη συζήτησή του, για να ξεκινήσουμε τη διαδικασία. Υπάρχει κάποια αντίρρηση για τη συζήτηση του θέματος προημερησίας? Όχι. Υπάρχει κάποια ερώτηση, κάποια αντίρρηση για το θέμα? Όχι. Οπότε περνάει ομόφωνα και αυτό το θέμα. Οπότε τώρα ξεκινάμε.